για την ουσία των καταστάσεων εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι καινούριο σήμερα. Τα είπαμε όλα αναλυτικά, τόσο στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2015, όσο και στην αντίστοιχη συζήτηση του ισολογισμού του 2013 πριν από λίγες μέρες. Το στίχημα είναι μείωση λειτουργικών δαπανών, αύξηση εσόδων παρελθόντων ετών και χρηματοδότηση δράσεων με αυτό το ποσό, οι οποίες θα βοηθήσουν την αύξηση του δημοτικού πλούτου. Η νέα Δημοτική Αρχή θα κριθεί στα ζητήματα αυτά από το 4ο τρίμηνο του 2014 και μετά, όταν θα τελειώσουν οι νέες αγάπες. Αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ είναι το εξής. Οι καταστάσεις κάθε τριμήνου θα έπρεπε να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση το αργότερο σε 30 μέρες μετά το τέλος του τριμήνου. Άρα, το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του 2014 θα έπρεπε να έχει έρθει εδώ στο τέλος του Οκτωβρίου. Έρχεται σήμερα, 2 μήνες μετά. Αυτό, κύριε Δήμαρχε, είναι δική σας ευθύνη. Και δεν δείχνει καλή συνεργασία μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής. Βρείτε τον τρόπο να βελτιώσετε αυτή τη συνεργασία, γιατί αλλιώς ο Δήμος θα έχει σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον. Παραλάβανε, κύριε Τσότο, 0 ευρώ στο λογαριασμό μας όταν αναλάβαμε την 1η του Σεπτέμβρη, πριν περιμένετε στο 4ο τρίμηνο και να δείτε, γιατί τότε αυτό το πράγμα θα είναι μικροψυχία. Γι' αυτό δεν τα τέχουμε. Να ζητάτε ευθύνες, γιατί το 4ο τρίμηνο δεν κάναμε ανάπτυξη όταν δεν βρήκαμε και βρήκαμε μόνο χρέη. Και τα οποία αυτά τα έχουμε πει. Βελτίωση σε κάτι όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, δεν έχουμε χρήματα, πώς να τα διαχειριστούμε. Στα έσοδα κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και ευελπιστώ τις αποφάσεις που θα φέρουμε εδώ για να μπορέσουμε να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα τα οποία μας σωστά, να συμφωνήσετε μαζί μας για να δείξετε και εσείς τη φιλοσοφία σας, τη νοοτροπία σας, η οποία υπάρχει. Έτσι και είναι διαφορετική από το χτες. Εμείς, μικροπολιτική και μικροκομματική γραμμή, δεν ακολουθούμε. Όταν συναντηθήκαμε, κύριε Δημάρχη, δεν θέλω να με διαψεύσετε ή όχι, όταν συναντηθήκαμε για την παραλία, εσείς αρχικοί των συνδυασμών, εμείς καταθέσαμε ένα επίσημο χαρτί με αριθμό πρωτοκόλλου με τις θέσεις μας. Καλώς ή κακώς, δίνουν τη ώρα το κρίνουμε, καμία από αυτές τις θέσεις δεν έγινε δεστή. Καμία. Καμία δεν έγινε δεκτή. Αυτό δεν έχει να κάνει. Δεν κατηγορώ κάποιον. Δεν έγινε δεκτή. Ως εκ τούτου, εμείς δεν δεσμευόμαστε σε καμία περίπτωση ότι έχουμε συμφωνήσει με τη λογική την οποία ακολουθήσαμε εκείνο το πρωινό. Επίσης, το ξαναλέω και το έχουμε ξαναπεί πάλι, ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί 4 άνθρωποι, άσχετοι με το αντικείμενο, να σχεδιάσουν αλλαγές πάνω σε ένα έργο που πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει το ξυλόκαστρο για πολλά χρόνια. Ότι υπάρχουν λύσεις για να βελτιώσουμε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτό το έργο, δεν έχει διαφωνήσει κανένας αυτό. Από τη στιγμή όμως που ουσιαστικά αυτό το πράγμα μέσα από δικαστικές αποφάσεις και από την προσωρινή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας οδήγησε στην πραγματοποίηση αυτού του έργου, σαφώς έχουμε πάρει, έχουμε συζητήσει τι θα μπορούσε να γίνει, έχουμε συζητήσει με τους επαγγελματίες. Το 99%, το 95% των επαγγελματιών έχει συμφωνήσει με αυτές τις προτάσεις που είπαμε κάποιοι με τους αστερίσκους ή με τη διαφωνία τη δική σας. Και είπαμε ότι αν αυτό το έργο προχωρήσει, θα γίνουν αυτά τα πράγματα που είπαμε, όπως θα κάνουν και άλλα πράγματα που δεν αφορούν αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στο πρόγραμμά μας και στις προθέσεις μας για να πάμε το ξυλόκαστρο μπροστά. Και έχει να κάνει με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ήδη υφιστάμενο έργο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Και αυτές εμείς θα τις κάνουμε. Το από εκεί έργο τουλάχιστον που έχει παραλυφθεί, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, θα αλλάξει τελείως μορφή. Εδώ έχουμε διαφορετική λογική για το τι είναι σημαντικό και τι είναι ασημαντικό. Πριν από λίγο ακούσαμε ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα με το κομμάτι του Πεφιά. Τώρα ακούμε ότι είναι σοβαρό τα πανό και οι αφίσες. Πρώτα απ' όλα να τα ξεκαθαρίσουμε. Σήμερα μιλάμε δήμαρχοι μόνο για τα πανό, έτσι, ναι. Ωραία. Έχοντας λύσει λοιπόν, ούτως ή άλλως,
Έχοντας λύσει λοιπόν όλα τα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν το Δήμο μας, έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα απαγόρευσης ανάρτησης διαφημιστικών πανό στην πόλη Ξυλοκάθου. Ο λόγος είναι ότι γίνονται παράπονα και καταγγελίες από κατοίκους γιατί η ανάρτησή τους προκαλεί ρήπανση και δημιουργεί αντιαισθητική εικόνα για την πόλη. Η πόλη είναι πεντακάθαρη, η εικόνα της για βραβείο και το μόνο που χαλάει την ισορροπία είναι κάποια πανό. Ας δούμε όμως ποιοι αναρτούν αυτά τα κατακριτέα πανό. Πρώτος από όλους, από ό,τι βλέπω, ο Δήμος για να διαφημίσει κάποιες δικές του εκδηλώσεις. Δηλαδή, μας φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα να σας απαγορεύσουμε να κρεμάτε πανό. Το παίρνω σαν αστείο λόγω των ημερών αγάπης που διανύουμε. Πανό επίσης αναρτούν κάποιοι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι για κάποιες εκδηλώσεις τους. Θεωρείτε ότι είναι άμεση προτεραιότητα να τους το απαγορεύσουμε? Θα το πράξετε πραγματικά ή απλά θα τους επιτρέπετε σιωπηλά να κρεμούν τα πανό και το σημερινό θέμα είναι απλά για τα μάτια του κόσμου? Η πρότασή μας είναι η εξής. Κάθε ένας που θέλει να αναρτήσει πανό πρέπει να ζητά άδεια από το Δήμο. Εκεί θα πρέπει να εξετάζετε το αίτημα και να δίνονται οι άδειες με φιδό ώστε να μην εξελιχθεί όντως η πόλη μας σε μποροπανήγυρη. Για όσα αιτήματα δίνονται δεκτά, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη δέσμευση ότι ετός 10 ημερών από το τέλος της εκδήλωσης τα πανό θα πρέπει να απομακρύνονται με ευθύνη αυτού που τα τοποθέτησε.